Οι έλεγχοι αυτή τη στιγμή, το στόχο που έχουν είναι να γίνει επιλογή υλικού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπήρξε ένα υλικό υποδομής, το οποίο έπρεπε να ελέγξουμε και να επιλεγεί το υγιές. Έτσι λοιπόν έχουμε βρει ομένα φυτά, τα οποία από την επιλογή έχουν εξαιρεθεί και προχωράει το έργο αντίστοιχα με τα υγιή φυτά. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να κρατήσουμε, είμαστε αν θέλετε, είμαστε οι τεχνικές, εφαρμόζουμε τις τεχνικές που επιλέγουμε το σωστό υλικό για να προχωρήσουμε τα υφητοριούχη μας στην παραγωγή πιστοποιημένου. Σε τι ποσοστό είναι τα μη υγιή? Εξαρτάται από το αντικείμενο. Θα σας έλεγα εξαρτάται από το φυτικό είδος. Δηλαδή υπάρχουν είδη τα οποία υπάρχει ένα προηγούμενες προσπάθειες και είναι καλή η ποιότητα του υλικού και προχωράει πολύ πιο γρήγορα, όπως είναι η ελιά. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα υλικό όπως είναι η σικιά, το οποίο οι επιστήμονες ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, το οποίο δυστυχώς μας δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν το έργο συναντά, αν θέλετε, διαφορετικές δυσκολίες, τις οποίες σιγά σιγά προσπαθεί να τις ξεπεράσει για να φτάσει στον τελικό στόχο. Δεν είναι όλα εύκολα. Όσο εξελισσόμαστε στα φυτόρια και βάζουμε καλλιέργειες πιο ανθεκτικές, τώρα που ακούμε με την κλιματική αλλαγή, με τους ιούς που υπάρχουν, τα υβρίδια αυτά είναι πιο ευαίσθητα σε όλες αυτές? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη υβρίδιο, γιατί δεν είναι πάντα ο σωστός τεχνικός όρος. Ο στόχος πλέον είναι να έχουμε πρώτον υγιή φυτά. Αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος, είτε από ανθεκτικές ποικιλίες είτε από ανεκτικές. Γιατί όταν έχεις ένα φυτό το οποίο έχει ένα προφίλ, είναι ιωμένο, σίγουρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τον ίδιο τρόπο που θα ανταπεξέλθει ένα υγιές, όπως γίνεται και στους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, αυτό, επειδή αναφέρατε την κλιματική αλλαγή, θα σας πω ότι είναι ακόμα πιο κρίσιμο τα επόμενα χρόνια, γιατί θέλουμε τις πλήρεις αντοχές των φυτών πραγματικά στο χωράφι. Θέλουμε λοιπόν υγιή φυτά για να μπορέσουν πραγματικά να ανταπεξέλθουν και σε άλλες προκλήσεις, όπως αυτές της κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα επιπλέον στρες για τα φυτά. Οπότε είναι, αν θέλετε, η βάση για να αντιμετωπίσουμε μετά και τις προκλήσεις του μέλλοντος.